Μάθημα θρησκευτικών. Γιορτάσαμε το Πάσχα αυτές τις ημέρες και τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο που όλοι λένε Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη. Κάποιοι επειδή το πιστεύουν και κάποιοι τυπικά σαν έναν χαιρετισμό. Έχω ακούσει και την έκφραση Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ επίσης. Δηλαδή εκλαμβάνουμε το Χριστός Ανέστη ως χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σημαίνει ο Χριστός αναστήθηκε και Αληθώς Ανέστη σημαίνει ότι στα αληθινά αναστήθηκε. Το πιστεύω ότι είναι αλήθεια αυτό το οποίο λες και εσύ. Το πιστεύω και εγώ. Τα γεγονότα πού βρίσκονται? Αν θέλουμε να μάθουμε τα σχετικά γεγονότα, θα διαβάσουμε, να πάμε στις πηγές, θα διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη πάρα πολλά σημεία που μιλάνε για την Ανάσταση του Χριστού. Ένα από αυτά τα σημεία, ένα κεφάλαιο, είναι το 20ο κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο που έγραψε ο Ιωάννης. Αν πάμε λοιπόν και ανοίξουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 20, θα διαβάσουμε τα σχετικά περιστατικά. Θα ήθελα σε αυτό το μάθημα να τα διαβάσουμε κι εμείς έτσι σύντομα. Τη δεμία των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας έτη ούσης εις το μνημείον. Την πρώτη μέρα το Σάββατο, την πρώτη μέρα της εβδομάδας η Μαρία Μαγδαληνή έρχεται, ενώ σκοτίας έτη, ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι, πρωί-πρωί, στο μνημείο και βλέπει τον λίθο νυρμένον εκ του μνημείου και βλέπει το λίθο που είχαν βάλει μπροστά από τον τάφο, σηκωμένο από το μνημείο. Την πρώτη λοιπόν η Μαρία είδε αυτό το πράγμα. Τρέχει ούν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητήν, όν εφήλιο Ιησούς. Τρέχει τότε στον Πέτρο και προς τον άλλον μαθητή, τον οποίον αγαπούσε ο Χριστός, τον Ιωάννη, και λέγει αυτής και τους λέει: «Είδαν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμεν που έθηκαν αυτόν». Πήρανε, κλέψαν τον Χριστό, τον σήκωσαν από το μνημείο και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν. Τον σήκωσαν και πού τον έβαλαν. Και εξήλθε ούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείο. Σηκώθηκε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και τρέχουνε στο μνημείο να δούνε αν είναι έτσι όπως τα λέει η Μαρία. Έτρεχον δε οι δύο μου, έτρεχαν και οι δύο μαζί. Και ο άλλος ο μαθητής προέδραμεν τάχιον, και ο Ιωάννης προέδραμε, έτρεξε πιο γρήγορα του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείο. Πρώτος ο Ιωάννης και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια. Σκύβει μέσα και είδε τα σάβανα. Ου μέντιν εισήλθε, δεν μπήκε όμως. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών. Ήρθε λοιπόν και ο Πέτρος από πίσω, ο οποίος έτρεχε από πίσω, δεν πρόλαβε να πάει πρώτος και μπήκε εισήλθεν στο μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα. Αυτός τόλμησε, μπήκε μέσα και τι να δει, και αυτός είδε τα ίδια πράγματα, είδε τα σάβανα μέσα και το σουδάριον ο είναι επί της κεφαλής αυτού, και το σουδάρι που ήταν πάνω στο κεφάλι του ου μετά των οθονίων, δεν ήταν μαζί με τα σάβανα κείμενον, αλλά χωρίς, αλλά χωρίς, χωριστά, έντε τυλιγμένον σε έναν τόπο, τυλιγμένον σε έναν τόπο. Τότε ούν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, πήρε θάρρος και ο άλλος μαθητής ο Ιωάννης, και ελθόν πρώτος στο μνημείο και είδεν και επίστευσε. Μπήκε τότε, πήρε θάρρος και μπήκε μέσα ο άλλος ο μαθητής ο Ιωάννης, είδε και πίστεψε ότι έτσι είναι τα πράγματα, πραγματικά λείπει το σώμα. Και τον σήκωσαν και δεν ξέρουν που τον έβαλαν. Αλήθεια μας είπε η Μαρία, ότι τον κλέψανε. Ουδέ πογάρ είδησαν την γραφή ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε, γιατί δεν είχαν ακόμα καταλάβει τη γραφή της Παλιά Διαθήκη που έγραφε ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί από τους νεκρούς. Αυτό το οποίο τους είχε διδάξει και ο Χριστός ότι πρέπει να κάνει και τους το είχε πει πολλές φορές. Απήλθονουν πάλιν προς εαυτούς οι μαθητές και φύγαν οι μαθητές και πήγανε εκεί που ήταν μαζεμένοι. Μαρία δε εστίκει προς το μνημείο, κλαίουσα έξω. Η Μαρία όμως έμεινε στο μνημείο και έκλαιγε απ' έξω. Όσουν έκλαιεν, καθώς λοιπόν έκλαιγε, παρέκυψεν εις το μνημείο, σκύβει στο μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους εν της λευκής καθεζωμένους, έναν προς την κεφαλή και έναν προς τη σποσή, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Σκύβει και βλέπει δύο αγγέλους, έναν στη μεριά του κεφαλιού και έλα στη μεριά των ποδιών, εκεί που ήταν το σώμα του Χριστού. Και λέγουσι αυτοί εκείνοι, και τις λένε εκείνοι οι άγγελοι, «Γίνε, τι κλαίεις, γυναίκα, τι κλαις?» Λέγει αυτής ότι «Ήραν τον Κύριό μου και ουκ είδα που έθηκαν αυτόν». Και τους λέει σε αυτούς ότι «Πήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Γι' αυτό έκλαιγε η Μαρία, νόμιζε ότι τον είχαν κλέψει. «Και ταύτα υπούσα εστράφει στα οπίσω». Και αφού είπε αυτά, έστριψε, πήγε λίγο και στράφηκε προς τα πίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα. Και τότε είναι που βλέπει τον Χριστό να στέκεται και ουκ είδη ότι Ιησούς εστί, αλλά δεν γνώρισε ότι ήταν ο Χριστός. Και λέγει αυτού ο Ιησούς, και λέει σε αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε, τι κλαίεις, γυναίκα, τι κλαις?»
Τι να ζητείς, ποιον ψάχνεις? Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί, και εκείνη που πίστευε ότι ήταν ο Κυπουρός, λέγει αυτό, του λέει: Κύριε, εάν εσύ εβάστασας αυτόν, Κύριε, αν εσύ τον πήρες, υπέμι που έθηκα σε αυτόν, καγώ αρώ. Κύριε, αν τον πήρες εσύ και τον έκλεψε το σώμα του και το σήκωσες, πού τον έβαλες, πες μου και θα τον σηκώσω εγώ. Λέγει ευθύ ο Ιησούς Μαρία, της λέει τότε ο Ιησούς Μαρία, φωνάζει με το όνομά της. Στραφίσα εκείνη, λέγει αυτό, και εκείνη γυρνάει και του λέει: Ραβουνί. Αναγνωρίστηκα, αναγνώρισε ο ένας τον άλλον, Ο Χριστός βέβαια την είχε αναγνωρίσει, αλλά η ίδια αναγνώρισε τον Χριστό. Κύριε, ο λέγεται διδάσκαλε, δάσκαλε. Λέγει αυτήν ο Ιησούς: Μη μου άπτου, της λέει ο Ιησούς, μη με πιάνεις, μη με αγγίζεις, ούπο γάρα να ανέβηκα προς τον πατέρα μου, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου. Πορεύου δε προς τους αδελφούς μου, πήγαινε στους αδελφούς μου. Και είπε αυτής και πες τους: Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών, και Θεό μου και Θεό ημών. Ανεβαίνω, αναστήθηκα και τώρα ανεβαίνω. Την ανάληψη, πάω στον πατέρα μου και πατέρα σας, στο Θεό μου και Θεό σας. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι ώρα και τον Κύριο και ταύτα είπεν αυτή. Έρχεται τώρα η Μαρία η Μαγδαληνή, ξαναπάει στους μαθητές, είπε ότι τον είδα, δεν τον κλέψανε, αναστήθηκε, είναι ζωντανός, και αυτά μου είπε, ότι ανεβαίνει στον πατέρα μου, πατέρα του και πατέρα μας, στο Θεό του και Θεό μας. Αυτά μου είπε και με έστειλε να σας τα πω. Ούσης ονοψίας τη ημέρα εκείνη, και ενώ ήταν βράδυ εκείνη την ημέρα, δεν ξέρουμε αν την πίστεψαν ή δεν την πίστεψαν, σε ένα σημείο, σε κάποιο άλλο σημείο λέει ότι δεν την πίστεψαν και της είπανε ότι εντάξει, η φαντασία σου είναι, επειδή είσαι συγκινημένη, επειδή έχεις στεναχωρεθεί πάρα πολύ, δεν την πίστεψαν. Ούσης ονοψίας τη ημέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων και το βράδυ της πρώτης μέρας εβδομάδας, οψίας σημαίνει το βράδυ, και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων, και ήταν και κλειστές οι πόρτες εκεί που ήταν μαζεμένοι οι μαθητές, επειδή φοβόντουσαν τους Ιουδαίους μην έρθουν και τους πιάσουν και τους συλλάβουν και τους διώξουν. Ήρθε ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής: Ειρήνη μην. Ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στο μέσον και τους λέει: Ειρήνη μην. Τους χαιρέτησε έτσι. Αυτός ήταν ο χαιρετισμός. Ειρήνη σε εσάς, έτσι χαιρετούσανε. Και τούτο λοιπόν έδειξε αυτής τα σχήρας και την πλευρά αυτού. Και αφού τους το είπε, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του, να πιστέψουν αυτά που τους είχε πει η Μαρία. Γιατί προφανώς και αυτοί δεν πίστεψαν στα λόγια της Μαρίας και είπανε: Μαρία, εντάξει, σε καταλαβαίνουμε, είσαι συγκινημένη, είσαι στεναχωρεμένη και βλέπεις και πράγματα τα οποία θα ήθελες να δεις. Πάει λοιπόν και εμφανίζεται και στους μαθητές που δεν τον είχαν πιστέψει και τους λέει: Κοιτάξτε τα χέρια μου και την πλευρά μου. Είναι αλήθεια αυτά τα οποία σας είπε η Μαρία. Εμφανίστηκε λοιπόν στη συνέχεια και σε όλους τους μαθητές που ήταν μαζεμένοι. Εχάρισαν ούν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο και χάρηκαν πάρα πολύ. Είχαν καιρό να τον δούνε. Είδανε ότι πραγματικά αναστήθηκε, αυτά που τους έλεγε δεν ήταν, ήταν πραγματικά. Είπε νουν αυτής ο Ιησούς πάλι: Ειρήνη ημίν. Τους λέει τώρα στους μαθητές πάλι: Ειρήνη ημίν. Και τους δίνει και μία αποστολή. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς, όπως με έστειλε εμένα ο πατέρας να διδάξω στον κόσμο, τον κόσμο, και εγώ στέλνω τώρα εσάς, τους μαθητές, τους αποστόλους και όλους τους πιστούς, να διδάξετε τον κόσμο. Αυτά τα οποία σας δίδαξα και εγώ, ό,τι σας δίδαξα εγώ, πηγαίνετε και εσείς τώρα να τα διδάξετε. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής: Λάβετε πνεύμα Άγιο. Φύσηξε και τους είπε: Πάρτε πνεύμα Άγιο. Την έμπνευση του Πνεύματος του Αγίου, ώστε αυτά τα οποία θα λέτε να μην είναι δικά σας λόγια, αλλά να είναι λόγια εμπνευσμένα από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν την όν αφήνετε τα σαμαρτίες, αφήνετε αυτής, αν την όν κρατείτε και κράντε. Αν αφήνετε σε κάποιους σαμαρτίες, συγχωρείτε σαμαρτίες, είναι συγκεχωρημένες. Αν δεν τις κρατείτε και κράντετε. Τους δίνει λοιπόν και εξουσία, αποστολή και εξουσία. Θωμάς εις εκ των 12, ο Θωμάς ένας από τους 12, ο λεγόμενος Δήμος, ούκιν μεταυτόν ότι ήλθε ο Ιησούς. Έλειπε ο Θωμάς την ημέρα εκείνη που εμφανίστηκε ο Χριστός στους μαθητές. Του το είπανε λοιπόν του Θωμά και αυτός πάλι βέβαια με τη σειρά του δεν πίστεψε. Έλεγον ούν αυτό οι μαθητές: Εωράκαμε τον Κύριον. Δεν είναι μόνο η Μαρία, και εμείς όλοι τον είδαμε. Θωμά, και εσύ δεν ήσουν εδώ να τον δεις, και εσύ τι κρίμα. Ο δε είπε αυτής: Εάν δεν είδω εν τες χερσίς αυτού τον τύπον των ύλων, εάν δε δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάχτυλό μου επί των τύπων των ύλων, και βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά,
και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του που τον έχουνε, που τον λόχισα, τον τρύπησα με τη λόχη, ου μη πιστεύσω, δεν θα πιστεύσω. Τι αναστήθηκε, πόσο πολύ δύσκολο ήταν για τους μαθητές να πιστέψουν και βέβαια για τον κάθε άνθρωπο να πιστέψουν ότι κάποιος ανασταίνεται από τους νεκρούς. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και ο Θωμάς βέβαια και αυτός δίστασε. Και είπε και αυτό ότι θέλω να βάλω το χέρι μου στον τύπο των ύλων. Θέλω αποδείξεις δηλαδή για να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω εγώ λόγια και μαρτυρίες. Και μεθημέρας 8 πάλι και μετά από 8 μέρες πάλι ενώ ήσαν έσω οι μαθητές αυτού, ήταν μέσα οι μαθητές και Θωμάς με ταυτόν και ο Θωμάς μαζί, έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει εις τον μέσον και είπε ειρήνη ημίν, ξαναεμφανίζεται όταν κλειστές οι πόρτες, στέκεται στο μέσον και τους ξαναχαιρετάει. Ήταν λέγει το Θωμά, μετά απευθύνεται στο Θωμά, ήξερε, άκουσε αυτά τα οποία είχε πει και ζήταγε να βάλει το αποδείξεις και του λέει Θωμά αποδείξεις θα σου δώσω λοιπόν αποδείξεις γιατί ξέρω ότι είσαι ειλικρινής και με αγαπάς πραγματικά και θέλω να σου δώσω τις αποδείξεις για να πιστείς. Φέρε το δάχτυλό σου όδε, φέρε εδώ το δάχτυλό σου και είδε τα σχήρας μου και κοίτα τα χέρια μου και φέρε την χείρα σου και φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου και βάλ' το στην πλευρά μου. Και του δίνει και μία συμβουλή, μια εντολή και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός και μην είσαι άπιστος το μα αλλά να είσαι πιστός, να πιστεύεις σε αυτά που σου λένε, που είπε η Μαρία, σε αυτά που σου είπαν οι αδελφοί σου, σε αυτά τα οποία άκουσες, σε αυτά που σου είχα πει εγώ, ότι έλεγα εγώ παλιά ότι θα σταυρωθώ και θα αναστηθώ, μη γίνεσαι άπιστος αλλά να πιστεύεις το μα, να έχεις την πίστη. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, έπεσε κάτω ο Θωμάς στεναχωρημένος και συντετριμένος που είχε απιστήσει και του είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου, ναι πιστεύω, σε βλέπω μπροστά μου ζωντανό, ανεστημένο. Και λέγει αυτόν ο Ιησούς ότι ο ώρακες με πεπίστευκας. Ένα πολύ σημαντικό κομματάκι είναι αυτό, επειδή με είδες έχεις πιστεύσει. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Και εδώ μιλάει για όλους τους άλλους, τους μαθητές και τους χριστιανούς, για όλους εμάς τους χριστιανούς, οι μη ειδώντες που μπορεί να μην έχουμε δει με τα μάτια μας και πιστεύσαντες, και όμως πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Γιατί τους, πώς μας ονομάζει, μακάρι, και του λέει λοιπόν με είδες στο μα και πίστευσες, μακάριο και ευτυχισμένοι όμως είναι αυτοί που έχουν την πίστη αν και δεν με έχουν δει και θα πιστέψουν στην Ανάστασή μου. Όλοι οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο που θα πιστέψουν στην Ανάστασή μου είναι πιο τυχεροί και πιο ευτυχισμένοι από σένα Θωμά, γιατί αυτοί με πιστέψανε αν και δεν με έχουν δει, ενώ εσύ Θωμά επειδή με είδες πίστεψες. Και του δίνει την εντολή να μην είναι άπιστος αλλά να είναι πιστός. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα και υπάρχουν και άλλα μέσα στην Καινή Διαθήκη που μιλάνε για αυτό το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού. Και καλό είναι και όλοι οι χριστιανοί, όταν λέμε Χριστός Ανέστη και Αληθώς Ανέστη, πραγματικά να το εννοούμε και να το πιστεύουμε και να μην το λέμε τυπικά σαν ένα χαιρετισμό. Θα τα πούμε και σε άλλα μαθήματα, με άλλα θέματα στη συνέχεια. Γεια σας.